Και θα κλείσει τις δευτερολογίες των πολιτικών αρχηγών ο κύριος Βαρουφάκης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος Μέρα 25. Ελάτε, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι δεν ανέφερα την Κύπρο στην μακρά μου τοποθέτηση. Τελικά είδατε ότι χρειαζόταν η επανάληψη, γιατί το ρητό το οποίο νομίζω πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως απάντηση του δικού σας είναι το repetitio est mater studiorum για εσάς, ότι η επανάληψη είναι μήτερ μαθήσεως. Σας διαβάζω από την ομιλία μου και μπορεί να ανατρέξετε και στα πρακτικά. Μια τέτοια διάσκεψη αποκλείει τους επιδιαιτητές, ελαχιστοποιεί τις εντάσεις, επιτρέπει τη διαχωρισμό ΑΟΣ από υπόλοιπες ελληνικές διαφορές και παράλληλα αναγκάζει την Άγκυρα είτε να αυτοαπομονωθεί, αρνούμενη να προσέλθει επειδή δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Προφανώς ο κ. Ερντογάν μπορεί να πει, αν εσείς τον προσκαλέσετε, συγκαλέσετε τη διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, όπως προτείνει το Μέρα 25, μπορεί να γυρίσει και να αρνηθεί, λέγοντας ότι δεν προσέρχεται εφόσον συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα είναι μεγάλο το διπλωματικό και επικοινωνιακό κόστος μιας τέτοιας άρνησης εκ μέρους του κ. Ερντογάν. Επιπλέον, ακόμα και να γίνει αυτό, θα μειωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ σημαντικό βαθμό, οι πιέσεις πάνω σας από την κυρία Μέρκελ, από την Ουάσιγκτον, για υποχωρήσεις σε διμερή διάλογο με την Τουρκία. Θέσατε ένα άλλο θέμα. Είπατε ότι αν έχουμε δίκιο εμείς του Μέρα 25, που πιστεύουμε ότι αυτές οι διμερείς συμφωνίες, για παράδειγμα Ελλάδας-Αιγύπτου, συμφέρουν τελικά την Τουρκία, ενισχύουν τη διαπραγματευτική δύναμη στη θέση της Τουρκίας, τότε γιατί φωνάζουν εναντίον τους? Γιατί διαρριγνύουν τα μάτια τους, απειλούν όταν ακούνε για τη συμφωνία μας με την Αίγυπτο? Η απάντηση είναι γιατί τους βοηθάει τόσο οι διμερείς με την Αίγυπτο, όσο και το να φωνάζουν προσχηματικά εναντίον της. Δύσκολο είναι να το καταλάβουμε αυτό? Υπάρχει ένα αμερικανικό ρητό, το οποίο ισχύει εδώ. Έτσι σκέφτεται ο κ. Ερντογάν, βλέποντας εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Ποτέ μη διακόπτεις τον αντίπαλό σου όταν αυτοϋπονομεύεται. Και αν χρειαστεί να ορίεσαι τι είναι αυτά που κάνεις για προσχηματικούς επικοινωνικούς λόγους, γιατί αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο τη δική σου στάση, τη στάση του Ερντογάν, αυτό κάνει. Κύριε Πρωθυπουργέ, στόχος εδώ δεν είναι η οικοκορομαχίες μεταξύ μας. Στόχος είναι το εθνικό συμφέρον. Το Μέρα 25 με μεγάλη υπευθυνότητα. Θα το πω άλλη μια φορά. Και ας με κατηγορήσετε για επανάληψη. Για μας ένα έχει σημασία. Δεν θέλω να θεωρούμε ότι έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας. Εσείς πιστεύετε ότι αυτές οι διμερείς συμφωνίες σας ενισχύουν σε ένα διάλογο με την Τουρκία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Εμείς πιστεύουμε ότι, δεδομένου ότι θα πάμε σε πολυμερή διαπραγμάτευση, είναι καλύτερο για εσάς, για εμάς, για τη χώρα μας, για την Ανατολική Μεσόγειο γενικά, να ξεκινήσουμε από την πολυμερή διαπραγμάτευση και να πάμε με αίτημα συνεκδίκασης στη Χάγη, αν χρειαστεί, κατά ζεύγη, αλλά πολλαπλώς συμπεφωνημένα πριν. Το να ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση από τις χώρες, εσείς, πάρτε εσείς το μεγαλείο. Να συγκαλέσετε εσείς στην Αθήνα μια τέτοια σύσκεψη θα δώσει ιδιαίτερους πόντους στην ελληνική μεριά, θα μειώσει τις πιέσεις εναντίον σας, θα ακυρώσει πολλά από τα σχέδια του Ερντογάν. Το εννοούμε αυτό. Είμαστε εδώ για να καταθέσουμε την άποψή μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσετε και εσείς και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης ότι καταψηφίζουμε σήμερα όχι στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης, αλλά στο πλαίσιο μιας διαφωνίας, ειλικρινούς, για το τι είναι αυτό το οποίο βοηθάει τα εθνικά συμφέροντα, τι είναι αυτό που θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή, τι είναι αυτό που θα αποτρέψει πόλεμο, τι είναι αυτό που θα αποτρέψει συνεκμετάλλευση υπέρ της Exxon και της Total και όχι υπέρ των λαών, τι είναι αυτό το οποίο θα καταστήσει την Ανατολική Μεσόγειο και τον Αιγαίο, θάλασσα ειρήνη, συνεργασίας και κοινής ευημερίας. Ευχαριστώ.